Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να μορφοποιήσουμε τα δεδομένα τα οποία εμφανίζονται στο φύλλο εργασίας. Να προσθέσουμε περιγράμματα, σκιάσεις και ούτω καθεξής. Επιλέγουμε τα κελιά έσοδα-έξοδα. Και στη συνέχεια από το μενού μορφή κάνουμε κλικ στην εντολή κελιά. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου μορφοποίηση κελιών. Κάνουμε κλικ στην καρτέλα γραμματοσειρά και επιλέγουμε τη γραμματοσειρά που θέλουμε. Παραδείγματος χάρη Verdana, έντονη γραφή και μέγεθος χαρακτήρων 12. Εάν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε και το χρώμα, παραδείγματος χάρη μπλε και κάποιο εφέ. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί OK. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Επιλέγουμε τα έσοδα και στη συνέχεια από το μενού μορφή πηγαίνουμε πάλι στην εντολή κελιά. Κάνουμε ένα κλικ στην καρτέλα μοτίβα για να επιλέξουμε τη σκίαση. Ας επιλέξουμε χρώμα πράσινο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Παρατηρήστε λίγο το εξής. Στην κανονική προβολή, στην οποία έχουμε αναφερθεί προηγουμένως, εμφανίζεται αυτό το πλέγμα των κελιών. Εάν πάμε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν εκτυπώνεται το πλέγμα. Θα δούμε σε επόμενο μάθημα πώς μπορούμε να προσθέσουμε την εκτύπωση του πλέγματος. Προς το παρόν όμως θα προσθέσουμε περιγράμματα στα κελιά τα οποία θέλουμε να εκτυπώσουμε. Επιλέγουμε λοιπόν την περιοχή αυτή και πάλι μέσα από το μενού μορφή κάνουμε κλικ στην εντολή κελιά. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην καρτέλα περίγραμμα. Επιλέγουμε το στυλ στο σημείο αυτό. Επιλέγουμε το χρώμα, αλλά δεν κάνουμε κλικ στο κουμπί OK. Πολύ απλά το αποτέλεσμα θα πρέπει να το δούμε σε αυτό το σημείο. Εάν επιλέξουμε το πλαίσιο, τότε εμφανίζεται το στυλ και το χρώμα του περιγράμματος το οποίο έχουμε επιλέξει. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπί OK για να δούμε το αποτέλεσμα. Και είναι αυτό. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να προσθέσουμε διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλευρά του περιγράμματος. Ας δούμε λίγο πώς θα γίνει αυτό. Επιλέγουμε πάλι την περιοχή και από το μενού μορφή κάνουμε πάλι κλικ στην εντολή κελιά. Στην καρτέλα περίγραμμα επιλέγουμε ένα στυλ, παραδείγματος χάρη αυτό, και ένα χρώμα. Δεν κάνουμε όμως κλικ στο κουμπί πλαίσιο, αλλά σε αυτά τα εικονίδια. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αλλάξουμε την άνω πλευρά του περιγράμματος. Εμφανίζεται η πράσινη διπλή γραμμή. Επιλέγουμε κάποιο άλλο στυλ και κάποιο άλλο χρώμα. Επιλέγουμε το κάτω περίγραμμα. Επιλέγουμε πάλι άλλο στυλ και άλλο χρώμα. Αριστερό περίγραμμα. Άλλο στυλ, άλλο χρώμα. Και κάνουμε κλικ στο δεξιό περίγραμμα. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί OK. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.